τα γεγονότα επί του εδάφους έχουν προσπεράσει τις πολιτικές ηγεσίες της Κύπρου σε πολλά θέματα. Θα αναφέρω 2-3. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή ούτε καν αυτό που περιγράφαμε παλιά, το ΑΚΕΛ το περιγράφει, οι προοδευτικοί Τουρκοκύπροι δεν υποστηρίζουν λύση ομοσπονδίας με τη λογική της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας που εδώ και χρόνια διαπραγματευόμαστε με τους Τουρκοκύπριους. Υπήρχε η κοινή διακήρυξη Ερόπλου Αναστασιάδη που επικεντρωνόταν επ' αυτών και στη βάση αυτού έγινε η όλη διαπραγμάτευση από το 2014 μέχρι το 2017 στο Κράς Μοντανά. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν μπορεί να επανελθεί. Είναι ορισμένοι που ελπίζουν ότι την τελευταία στιγμή η Τουρκία θα ξανακάνει πίσω κλπ. Όχι, το πίσω της Τουρκίας είναι μέχρι τη συνομοσπονδία. Μας το είπε 3 φορές ο κύριος Στατάρ, πρόσφατα ήταν η 3η φορά που το είπε. Μέχρι εκεί είναι το όριο των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ως ηγετών και των Τουρκοκυπρίων ως κομμάτων και ψηφοφόρων. Αυτό το πράγμα μας έχει προσπεράσει. Εμείς ακόμα λέμε να ξαναξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, διζωνική δικαινωτική ομοσπονδία κλπ. Και ο Γενικός Γραμματέας δεν λέει στους Τούρκους αποσύρετε τις προτάσεις σας γιατί αυτές είναι εκτός του πλαισίου. Εμείς όμως αναμασούμε αυτό γιατί μας βολεύει, γιατί δείχνουμε μια συνέχεια ή γιατί δεν έχουμε άλλη εναλλακτική πρόταση. Αρχίζουν όμως και υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις. Όσο και μας ενοχλούν. Δηλαδή ότι για 2 χρόνια ο πρώην πρόεδρος πολιτοσκοπούσε την τουρκική πλευρά αλλά και τους ελληνοκύπριους παράγοντες αν δέχονται είτε λύση 2 κρατών είτε συνομοσπονδία 2 κρατών είναι ένα βήμα σημαντικό. Το ότι ο κύριος Γεωργιάδης ο Χάρης έγραψε τον νέο ρεαλισμό που προσανατολίζεται σε κάτι ανάλογο και αυτόν είναι ένα βήμα. Θα έρθουν κι άλλοι και θα πούν κι άλλα. Παλιά τα έλεγαν οι καλαμαράδες με τα βιβλία τους, ο Σταύρος ο Λιγερός κλπ. Βελούδινο διαζύγιον, πώς το έχει περιγράψει τότε, θα έρθουν και αυτά. Επί του εδάφους, ξανά έρχομαι στο επί του εδάφους. Το περιουσιακό λύνεται αυτήν τη στιγμή και η πολιτική μας ηγεσία κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της ή κάπου στο παρασκήνιο συνεργεί, για παράδειγμα, για την απαλλαγή των περιουσιών των προσφύγων από τα ΝΟΟΤ που έβαζε το κράτος, πέρασε με νόμο αυτό το πράγμα για να διευκολυνθούν στην ουσία να κάνουν αυτή την κίνηση να πουλήσουν τις περιουσίες τους. Οι άνθρωποι έχουν πεθάνει οι πλήστοι 50 χρόνια μετά το περίφημο ερώτημα που βάλεις αγαπητέ Χάρη και στις διάφορες συνεντεύξεις που έχεις εδώ. 50 χρόνια μετά οι άνθρωποι που είχαν το συναισθηματικό δεσμό με τα κατεχόμενα και με τις περιουσίες και τα σπίτια τους κλπ. Έχουν πεθάνει. Οι νέες γενιές δεν συνδέονται συναισθηματικά και λένε ότι okay, είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε τις περιουσίες μας. Αφού μας αναγνωρίζεται το δικαίωμα περιουσίας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είμαστε διατεθειμένοι να το πουλήσουμε. Αφού μας διευκολύνει και το κράτος με τα νότ που κατέργησε, είναι σε διαπραγματεύση πολύ. Αυτό το π.χ. ας πούμε, φέρνω παράδειγμα του Τρικόμου. Μην νομίζετε ότι χτίζονται χωρίς τις άδειες μας. Έχουμε πουλήσει οι ιδιοκτήτες ή αρκετοί από τους ιδιοκτήτες εκείνων των περιουσιών τις έχουν πουλήσει γιατί ούτε οι επενδυτές, οι developers τι είναι, δεν είναι βλάκες. Προτιμούν να τις αγοράσουν για να μην έχουν μετά αφισβητήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά τα πράγματα η δική μας ηγεσία περιμένει όταν θα έχουμε τη συνολική λύση του Κυπριακού να βρούμε μια συνολική ρύθμιση του περιουσιακού. Όμως η ζωή και με την φυγή που περιγράψα τον άνθρωπο αλλά και με το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν επενδυτές, έχουν πάρει χρήμα στα κατεχόμενα, δεν περιμένουν που την Επιτροπή να πληρώσει. Κρατούν οι developers γιατί φέρνουν οι επενδυτές τα λεφτά, ευρωπαϊκά λεφτά. Δεν είναι μόνο Εβραίοι και Ιρανοί κλπ. Είναι και Ευρωπαίοι πολίτες που κάνουν αυτή του είδους τις επενδύσεις και με εκείνα τα λεφτά θα πληρωθούν οι ιδιοκτήτες, οι Ελληνοκύπροι που είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν τις περιουσίες τους. Άρα και σε αυτόν το θέμα τα γεγονότα ξεπερνούν τις πολιτικές ηγεσίες.